Στην υγειά μας, ρε παιδιά, που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Να σου πω ένα μυστικό. Γυρνάω το intro για δεύτερη φορά, αφού έχω γυρίσει το βίντεο. Γιατί μάτεψε, το κλιπάκι με το intro χάθηκε, γιατί δεν έχω χώρο στον υπολογιστή μου. Δεν πειράζει όμως, Zen, let's do it again. Hello λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το κανάλι. Το λέω δεύτερη φορά, αλλά δεν πειράζει καθόλου, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα σας αρέσει πολύ. Όπως άρεσε και σε μένα η διαδικασία των γυρισμάτων και το να δοκιμάσω αυτά που έφτιαξα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τα τρία αγαπημένα μου σμούθι. Θα έχουμε σμούθι για όλα τα γούστα. Θα έχουμε ένα ροζ, ένα πράσινο και ένα σοκολατένιο. Γενικότερα νομίζω ότι τώρα με τη ζέστη είναι ό,τι πρέπει ένα παγωμένο σμούθι. Και μπορείς να πιεις ένα σμούθι για πρωινό, μπορείς να πιεις ένα μετά την προπόνηση με πρωτεΐνη για να σε βοηθήσει με τους στόχους σου ή τέλος πάντων μπορείς να πιεις ένα σμούθι για σνακ ή όποτε έχεις όρεξη για κάτι δροσερό. Εγώ λοιπόν ήμουν από τους ανθρώπους που όταν έπινα σμούθι θεωρούσα ότι δεν χορταίνω, αλλά έχω βρει τρεις συνταγές τις οποίες πραγματικά τις έχω λατρέψει και με κάνουν να αισθάνομαι κορεσμό και μου αρέσουν και πάρα πολύ. Οπότε αυτές αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω ότι έχω βρει τις top συνταγές και για να μην το απολογώ, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Για το πρώτο smoothie λοιπόν που θα είναι το mauve smoothie χρειάζομαι μία κούπα blueberries, μισή παγωμένη μπανάνα, ένα σκουπ πρωτεΐνης, ένα ποτηράκι γάλα μυθάλου, λίγο φυσικό βούτυρο και 2-3 παγάκια. Βάζω πρώτα τα blueberries, μπορείτε να διαλέξετε και άλλα κόκκινα φρούτα της επιλογής σας. Την μπανάνα, συμπληρώνω με την πρωτεΐνη, θα βάλω τα παγάκια που βοηθάνε για να είναι έτσι πιο creamy, μία κουταλιά φυσικό βούτυρο και το γάλα μου. Κουμπώνουμε. Και είμαστε έτοιμοι να το χτυπήσουμε το πρώτο smoothie. Παιδιά, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το blender, αν και θα ήθελα ένα blender για smoothies. Είχα δοκιμάσει, είχα πάρει ένα mini blender το οποίο όμως δεν είχε και τα κοφτερές λεπίδες και δεν με βολεύει. Αν έχετε κάποια πρόταση για κάποιο ωραίο blender να μου πείτε, παρακαλώ γράψτε τι μου κάτω στα σχόλια, θα με σώσετε. Νομίζω το βλέπεις έτσι, φαίνεται πόσο creamy και πεντανόστιμο είναι. Θα μπορούσα να πίνω αυτό το smoothie κάθε μέρα. Για να δούμε. Παιδιά είναι τέλειο, πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι σαν παιδικό γιαουρτάκι. Εγώ ειλικρινά θα μπορούσα να το πίνω τρεις φορές τη μέρα. Να ξυπνήσω το πρωί, να πιω ένα ποτηράκι, να πιω ένα ποτηράκι το απόγευμα μετά την προπόνηση. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά ισορροπημένο. Το ξέρω ότι τα blueberries είναι ακριβά, εγώ έτυχα να τα βρω σε προσφορά. Αλλά αν σε περίπτωση δεν έχετε blueberries, δοκιμάστε φράουλες, δοκιμάστε βατόμουρα που τα έχει παγωμένα στο σούπερ μάρκετ και είναι πιο οικονομικά. Γενικά συνδυάστε ένα φρούτο το οποίο έτσι είναι λίγο ξινό με την μπανάνα που είναι γλυκιά και τα υπόλοιπα για να προσθέσετε πρωτεΐνη στο σμούθι σας. Επίσης αντί για φυσικό βούτυρο μπορείτε να βάλετε αμυγδαλο βούτυρο ή βούτυρο Κάσιος, ανάλογα το τι βούτυρο σας αρέσει. Εγώ είμαι peanut butter girl. Το αγαπώ το φυσικό βούτυρο, οπότε δεν το αλλάζω. Και για να μην τα πολυλογώ, λέω να περάσουμε στο επόμενο. Το δεύτερο σμούθι μου θα το ονομάσω chocolate και περιέχει μία μπανάνα, ένα σκουπ πρωτεΐνη σοκολάτα, σοκολατένιο γάλα μυγδάλου. Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάλα μυγδάλου και κακάο. Και θα βάλω από πάνω και λίγες σταγόνες κουβερτούρα. Προσθέτω την μπανάνα, την πρωτεΐνη μου. Εναλλακτικά μπορείς να βάλεις αρκετό φυσικό βούτυρο. Αυτό το γάλα, παιδιά, το αγαπώ ειλικρινά. Θα βάλω αρκετό. Εννοείται θα βάλουμε και εδώ 3 παγάκια για πιο λεπτή υφή. Και μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι αν αγαπάς τη σοκολάτα και σου αρέσουν έτσι τα σοκολατένια ροφήματα τύπου κακάο, τύπου ρόφημα πρωτεΐνης σοκολάτα, θα το λατρέψεις αυτό το smoothie. Εμένα, παιδιά, πραγματικά όταν έχω εξωτερικές δουλειές και είμαι όλη μέρα στο δρόμο ή όταν κάνω προπόνηση έξω, είναι το αγαπημένο μου πράγμα στη γη να παίρνω μετά ένα κακάο από το σούπερ μάρκετ να πίνω. Οπότε αυτό μου έχει δώσει τη λύση γιατί δεν έχει καθόλου ζάχαρη και είναι υγιεινό και ισορροπημένο. Και πάμε να το βάλουμε στο μίξερ. Πήγα να το κουμπώσω χωρίς τη λεπίδα, η κατάστασή μου επιδεινώνεται όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, για τις ανάγκες του βίντεο τη βάζω μετά τη λεπίδα και προσπαθώ έτσι να τη χώσω μέσα για να το βλέπετε εσείς έτσι καθαρό όταν πέφτουν τα υλικά. Οι θυσίες του filming. Νομίζω καταλαβαίνεις πόσα smoothie θα πιω σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει τίποτα χαμένο. Και λίγα έξτρα κομματάκια σοκολάτας από πάνω. Και κάπου εδώ καταλαβαίνω ότι σήμερα αυτό εδώ θα είναι το μεσημεριανό μου. Είναι αρκετά απλό γενικά. Έχει υλικά που πιστεύω ότι όλοι έχετε στο ψυγείο σας. Την πρωτεΐνη μπορείτε να την παραλείψετε. Μπορείτε πάλι να βάλετε κάποιο βούτυρο υψηλό σε πρωτεΐνη όπως φυσικό βούτυρο ή φουντουκοβούτυρο ή βούτυρο κάσιους, οτιδήποτε.
Είναι παιδιά ό,τι καλύτερο και είναι και αρκετά γλυκό, χωρίς να έχει ζάχαρη, μόνο από την μπανάνα. Προτιμήστε την μπανάνα σας να είναι όριμες και κάντε το και θα με θυμηθείτε. Και μιας που όμως τώρα έχει πέσει πάρα πολύ σοκολάτα, λέω να περάσουμε στο green smoothie που είναι και το τελευταίο και είναι εξίσου έτσι πάρα πολύ ωραίο και γευστικό. Οπότε πάμε να το δούμε και αυτό. Και τελικά για το πράσινο smoothie είναι τα εξής: φυλάπου σπανάκι, αβοκάντο, γάλα μυγδάλου, πρωτεΐνη προαιρετικά και αυτό παιδιά το φρούτο το παγωμένο είναι μάγκο, το οποίο απλά είχα κόψει σε πάρα πολύ λεπτά κομμάτια που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό φρούτο. Και εγώ πρόσφατα ανακάλυψα αυτό το smoothie. Γενικά μάγκο έχω φάει ελάχιστες φορές στη ζωή μου, αλλά αν δεν έχετε μάγκο και δεν θέλετε να αγοράσετε γιατί είναι και ακριβό σχετικά φρούτο, μπορείτε εναλλακτικά να βάλετε μπανάνα. Θεωρώ ότι θα είναι το ίδιο καλό το αποτέλεσμα. Και γενικά αυτό το smoothie έχει από το αβοκάντο τα καλά λιπαρά, έχει την πρωτεΐνη μας, έχει τους υδατάνθρακες από το φρούτο, οπότε είναι επίσης πολύ ισορροπημένο. Βάζω το μάγκο το οποίο προσπάθησα να χωρίσω σε κομματάκια. Θα συμπληρώσω με την κούπα από το σπανάκι. Έκαψα το αβοκάντο μου για να βάλω το μισό. Με κουτάλι θα προσπαθήσω παιδιά να το βάλω. Πρωτεΐνη και το γάλα μου. Θα χρειαστώ αρκετό γαλατάκι εδώ. Let's go. Έτοιμο. Πάρα πολύ ωραία υφή. Και νομίζω ότι είναι άοριστα. Αυτός είναι ένας τρόπος να τρως σπανάκι χωρίς να καταλαβαίνεις ότι τρως σπανάκι. Perfect. Την υγειά μας ρε παιδιά που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Το πέτυχα τόσο πολύ. Και σήμερα νομίζω ήταν το καλύτερο. Δεν ξέρω έτσι πως το έφτιαξα. Το συγκεκριμένο μάγκο που πήρα. Το κάτω που ήταν όσο όριμο έπρεπε. Έχει βγει απίθανο. Το προτείνω ανεπιφύλακτα, παιδιά. Και κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο με αυτό το υπέροχο αγαπημένο smoothie. Πραγματικά θέλω να το δοκιμάσετε και να μου πείτε το δικό σας αγαπημένο. Έχω βάλει τα δυνατά μου. Νομίζω έχω βρει τις καλύτερες συνταγές που κυκλοφορούν. Οπότε δώστε σε αυτό το βίντεο λίγη αγάπη παραπάνω. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες υγιεινές συνταγές, fitness tips. Και γενικότερα να κάνουμε παρεούλα, ελάτε να με βρείτε και στο TikTok που ανεβάζω πάρα πολύ συχνά περιεχόμενο. Ελάτε να με βρείτε και στο Instagram αν θέλετε. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε θέλω να περάσετε υπέροχα παιδιά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά από εμένα, όπως πάντα.